Γεια σε όλους. Πίτσα, ζεστή σοκολάτα. Λοιπόν, κορίτσια, ποια θέλει να είναι όμορφη, μπορεί να μου το πει τώρα. Πουλάω ένα πάρα πολύ ωραίο σίδερο μαλλιών, διάφορα καλλιντικά, μια βούρτσα για make-up. Έλατε λοιπόν. Λορένα, σου αγοράσω κάτι? Δεν χρειάζεται καθόλου. Τι να τα κάνω με τα καλλιντικά σου? Είμαστε όμορφες χωρίς make-up. Συμφωνώ. Ποδοσφαιρίστρες, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θα σας χαλούσω λίγο make-up? Ναι, Κίντιαν, έχει πολύ ωραίο άρωμα επίσης. Και συνήθως δεν μυρίζετε πολύ ωραία εσείς. Φρόξ, δεν θέλετε να δείτε τι έχω εδώ πέρα? Έχω τα πιο ωραία αρώματα. Δεν θα μπορούν να ξεκολλήσουν από πάνω σας. Δεν κατάλαβα. Τι πωλήσεις είναι αυτές που κάνει η Ντιάνα? Μάλλον θα είναι άσχημα οικονομικά. Ας αγοράσουμε κάτι. Ζουπ, θα μου πάρεις ένα ωραίο άρωμα. Αν μπορώ να τα αγοράσω με PayPal, τότε θα τα πάρω. Κορίτσια, ακούσατε πόσο γενναιόδωρος είναι ο Ζουπ? Να ακούσω. Κορίτσια, επίσης έχω πολύ ωραίους καθρέφτες. Θέλετε να δείτε πόσο όμορφες είναι οι φατσούλες σας μέσα στον καθρέφτη? Για έλατε να αγοράσετε. Άστερ σοκολάτα για τις μπάνες. Εγώ δεν κατάλαβα, τι πουλάει εκεί πέρα? Ντιάνα, τι πουλάς εκεί πέρα? Άστερ, με σε καλλιντικά πουλάει, όχι ντόνατ. Κορίτσια, ποια θέλει να αγοράσει αυτές τις τέλειες βούρτσες για make-up? Είναι υπέροχες. Βλέπω ότι κάποιες δεν έχετε βάλει πολύ καλά το make-up σας. Αυτές οι βούρτσες είναι καταπληκτικές. Λέλε, θα σε αγοράσεις εσύ. Πίτσα, έλα και εσύ εδώ, έλα. Διάνα, θέλω πάρα πολύ. Περίμενα να δω πόσα tips μου έχουν αφήσει. Πίτσα, έλα, έλα εδώ. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να αγοράσει κάτι από μένα? Κορίτσια, να πάρει. Δεν αγοράζει κανένας τίποτα. Διάνα, δεν αγοράζει κανένας γιατί πουλάς εσύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, το παίζουν ανώτεροι. Κορίτσια, μήπως θέλετε μπαντάνες σε τα μαλλιά? Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι αυτά εδώ. Να πάρετε, δεν αγοράζετε τίποτα. Πώς θα πάρω καινούριο iPhone αν δεν έχει επιτυχία αυτό? Πόσο ψωνάρα είσαι, Ντιάνα. Θες αγοράσεις εσύ iPhone και μας πουλάς εμάς κάτι άχρηστα πράγματα. Λέλα, μπορώ να σου πάρω κανένα άρωμα? Έχει πολύ κουλά άρωματα εδώ πέρα. Όχι, αλλά δεν θέλω να μου αγοράσεις τίποτα την Ντιάνα. Λόρεν, η Ντιάνα θέλει να πάρει καινούριο iPhone. Μπορώ να σου πάρω λες κάτι για τα μαλλιά σου? Όχι, Δήμα, μια χαρά είναι τα υπέροχα μαλλιά μου. Μήπως θέλεις να βοηθήσεις την Ντιάνα να μαζέψει λεφτά για το iPhone? Να δούμε τις τιμές. Ντιάνα, για πόσο τα πουλάς αυτά? Κορίτσια, έχει καταπληκτικές τιμές η Ντιάνα, ακριβώς για αυτούς. Αγοράστε, ναι. Κορίτσι, το άρωμα είναι μόνο 50 ευρώ και η καρφίτσιση για τα μαλλιά είναι 2 ευρώ. Αλλά αν τα αγοράσετε θα σας το δώσω με 1 ευρώ. Μόνο αγοράστε, παρακαλώ. Όχι, ευχαριστούμε. Είναι πολύ ακριβά. Λόρεν, δεν είναι καθόλου ακριβά. Για μας είναι ακριβά. Ξέρεις κάτι, Ντιάνα, αν είχες κανένα ισιωτικό για τα μαλλιά θα το αγόρασε πάντως. Ξανθούλα. Ξανθούλα βασικά έχω. Όχι με ατμό, αλλά είναι πολύ καλό και αυτό. Είναι πολύ καλό. Όχι, ευχαριστώ. Δεν το χρειάζομαι, να το κρατήσεις τον εαυτό σου. Κατάλαβα, λοιπόν, δεν πρόκειται να αγοράσει κανένας τίποτα από μένα. Κορίτσια, να πάρετε να αποτυχεί όλο αυτό. Ντιάνα, γιατί δεν αγοράζεις απλώς ένα καινούριο iPhone για σένα? Κορίτσια, έχω κάνει ολόκληρο οικονομικό σχεδιασμό. Δεν μπορώ απλώς να χαλάσω λεφτά για iPhone αυτή τη στιγμή. Θα φύγουν όλα τα λεφτά μου έτσι. Η Ντιάνα θέλει να κερδίσει λεφτά για το iPhone, κατάλαβες? Και ξέρεις, όταν θες να κερδίσεις λεφτά για κάτι, είναι ακόμα πιο επιθυμητό να το πάρεις. Ξέρετε κάτι, κορίτσια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιος μου δίνει κάτι. Και θα περιμένω, νομίζω, τον πρίγκιπά μου να μου δώσει ένα iPhone. Ωραία, να θες ή περίμενε. Εγώ θέλω να το κερδίσω μόνη μου πάντως. Πίτσα, γιατί έβγαλες τα φιλοδορήματα? Α, θέλω να αγοράσω κάτι στην Ντιάνα. Κρύψε σε παρακαλώ τα φλιδωρήματα, θα σου πάρω εγώ ό,τι θέλεις. Α, είσαι αδέρφια. Ναι. Θέλω άρωμα. Και πόσο κάνει αυτό? 50 ευρώ. Λοιπόν, θα πάρω, σε πάρω. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Α, είσαι, θα μου πάρει άρωμα. Πρώτος έπεσε ήδη. Ντιάνα, θέλω να πάρω ένα άρωμα. Α, είσαι. Πολύ ωραία απόφαση, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο άρωμα, αλήθεια. Και πόσο κάνει? 50 ευρώ. Θα μου το δώσεις για 30. Άις, θα παζαρέψεις το κορίτσι σου. Καλά, καλά, ορίστε, πάρτα. Ευχαριστώ. Κορίτσι, το είδατε? Ο Άις είναι γενναιόδωρος. Η πίτσα θα χαρεί πολύ τώρα. Διάνα, δεν πάμε και σε καμιά άλλη να προσφέρεις τα καλούδια σου? Έχουμε πολλά κορίτσια εδώ στο σχολείο. Ναι, κορίτσια, τελειώνουμε αυτό που πίνουμε και πάμε. Στην υγειά μας. Ορίστε, πίτσα, το άρωμά σου. Άρα, τον ονειρευόμουν πάρα πολύ. Αυτό, σε ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι cool, αλλά είναι και πανάκριβο, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι είναι τόσο χαρούμενοι και γλυκούλιδες. Αλλά να ξέρεις τι, τελικά θέλω κι εγώ ένα άρωμα. Θα μου αγοράσεις τελικά? Φυσικά, Λέιλα. Να πάρει, τι τσίρκανε τώρα αυτό? Όλα τα αγόρια αγοράζουν καλλιντικά στα κορίτσια τους. Είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό. Δεν πρόκειται να αγοράσουμε τίποτα για τον εαυτό μας εμείς, από ό,τι φαίνεται.
Εμένα πάντως ο Ζουπ θα μου αγοράσει κάτι, αλλά όχι παιδιά, να έχει, δεν έχει PayPass. Θα σου πάρω τι θέλεις, μωρό, τι θες εσύ. Ω, για κοιτάξτε ποιος έρχεται, ένας φανατικός. Διανά, δεν με ενδιαφέρει ποιος έρχεται. Κάντε τον αγοράσει όσο πιο πολλά γίνεται, εντάξει. Γεια σου, Διανά, σου έχουν μίλει, αλλά αρρώσει αρώματα. Θέλω να το πάρω για τη λέλα μου. Ω, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γλυκό που θες αγοράσεις άρωμα για την κοπέλα σου, αλλά είχα μόνο ένα. Αλλά έχω πολλά άλλα πράγματα, για παράδειγμα καθρέφτες, για τα μαλλιά διάφορα, γλυτεράκια για το πρόσωπο. Έχω επίσης και ένα σίδερο για τα μαλλιά, ένα καταπληκτικό. Το κορίτσι μου θέλει άρωμα, sorry Διάνα. Άλαν, πού είναι το άρωμά μου? Λέιλα, ένα άρωμα είχε μόνο και δεν μπορούσα να το πάρω γιατί το πήρε πριν ο Άις. Έπρεπε να το πάρεις πριν, Άλαν. Μα εσύ, πες να μην αγοράσουμε τίποτα από τη Διάνα. Αλλά ναι, πρέπει να μαντέψεις τι θέλω, εντάξει. Μα πώς να διαβάσω το μυαλό σου? Αυτό είναι πολύ κακό, αλλά αν θες να βγαίνεις μαζί μου, πρέπει να μάθεις να διαβάζεις το μυαλό μου. Ω, κορίτσια, μάλλον έπρεπε να πάρω και άλλα αρώματα. Μυρίζει πολύ ωραία. Δεν πειράζει, Διάνα. Υπάρχουν κι άλλοι στο σχολείο. Ελπίζω κάποιος αγοράσει από μένα. Να πάρει, θέλω πάρα πολύ αυτό το νέο iPhone. Και βασικά το θέλει πολύ και η Διάνα. Σμάιλι, για πες, αν ήσουν το αγόρι της Διάνας, σε ποιον θα έπαιρνες iPhone, σε σένα ή σε αυτήν? Σε μένα, δεν είμαι το αγόρι της τώρα. Καλά και εγώ το θέλω, σε ένα μπλε χρωματάκι της θάλασσας. Εγώ θέλω ένα μαύρο. Εντάξει, θα σταματήσω να χαλάω λεφτά όπου να είναι, θα μου αρέσουν λεφτά για το καινούργιο iPhone. Ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ με το iPhone το 7 είμαι μια γαρά. Δεν κάνει το iPhone το cool παιδί, αλλά ο cool τύπος κάνει το ωραίο κινητό. Ναι. Και εγώ είμαι cool με το iPhone μου. Γεια σας, παιδιά! Καλά, τι κουλαγουδάκι είσαι εσύ! Με πολύ ωραίες βλεφαρίδες! Ρε παιδιά, τι γελάτε, είναι το κύριο κουστούμι! Φταίω εγώ που έχει μεγάλες βλεφαρίδες αυτό εδώ! Όχι καλέ μου, είσαι γλυκούλης, γλυκούλης! Τώρα έχουμε τη μασκότη το γλυκούλη! Μπανί με βλεφαριδούλες! Ξέρετε κάτι, μπασκετμπολίστες! Έχουμε προπόνηση, γι' αυτό κάντε τι από εδώ πέρα! Άντε, μπράβο! Μπαν δεν είναι καθόλου γλυκούλης. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς γαυγίζει το λαγουδάκι. Εντάξει, παιδιά, ας μην το ενοχλούμε πολύ. Μην πάει και τα πήκες μας ωρετούλες του. Έχετε κάνει τίποτα άλλο από το να γελάτε? Αλλά εγώ είμαι περήφανος που είμαι μασκότ. Λοιπόν, κορίτσια, αυτό είναι. Θα τα πουλήσω όλα τώρα και θα μου πάρω iPhone. Τελείωσε. Κορίτσια, γεια! Λοιπόν, τι ήθελες να πούμε κάτι, Διάν? Κορίτσια, πάτε να φύγετε, παιδά. Έντοιμα, έχουμε πέτειο τριών μηνών σε λιγάκι. Μπορούμε να διασκεδάσουμε κάπως, τι λες αυτό? Θες να πάμε σπίτι μου να σου γνωρίσω και στους δικούς μου? Έντοιμα, πριν παντρευτούμε, μπορεί να γίνει αυτό, τώρα θέλω εστιατόρια. Όχι, απλά οι γονείς μου θέλουν να ξέρουν με ποια κορίτσι βγαίνω. Καλά, εντάξει, αλλά ήθελα πάρα πολύ να πάμε σε ένα εστιατόριο. It's okay, it's okay. Κορίτσι, θα σας τα δείξω όλα τώρα, όλα. Ε, βασικά δεν είναι η διαχείριση. Για να δεν πρόκειται να καθυστερήσω πολύ. Κορίτσια, κοιτάξτε, έχω πάρα πολύ ωραίους καθρέφτες εδώ πέρα. Ε, θα δείξτε τι άλλο έχεις εδώ πέρα. Κορίτσια, έχω βούρτσες για make-up, πέτρες για μασάζ στο πρόσωπο και πολύ ωραία πράγματα για τα μαλλιά. Αγοράστε, αγοράστε. Κορίτσια, είναι όλα πάρα πολύ όμορφα και πολύ κοριτσίστικα. Απλώς η Διάνα θέλει να αγοράσει ένα iPhone τον εαυτό της. iPhone. Τι εννοείς iPhone? Και εμείς θέλουμε iPhone, δηλαδή. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγοράσουμε τίποτα από σένα, Διάνα. Για να μην αγοράσεις. Είστε πάρα πολύ. Μήπως ζηλεύετε? Εντάξει, κατάλαβα. Αν δεν θέλετε, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα από μένα. Γιάννα! Αχ, Γιάννα, ευχαριστώ. Έχω αρκετά καλλιτικά, δεν θέλω άλλα. Μου φτάνουνε. Εντάξει, αν δεν αγοράσετε εσείς, θα αγοράσουν άλλοι. Σας περνάει χαζούς. Θα πουλήσει τα σκουπίδια της για να αγοράσει iPhone. Δεν πρόκειται να τα αγοράσει, δεν αγοράσαμε κι εμείς τίποτα. Αχα. Λοιπόν, κορίτσια, αφού δεν αγοράσατε τίποτα από την Γιάννα, είναι ώρα να δωρήσετε κάτι για τα εγκαταλελειμμένα ζωάκια, έτσι δεν είναι? Για να μας την έφερες. Κορίτσια, και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Ελάτε, δώστε τα ζωάκια. Μα πάρε, γιατί δεν βρίσκω τίποτα μέσα σε την ντουλάπα μου? Τζιτζι, μερικές φορές χρειάζεται να καθαρίζεις και να τακτοποιείς την ντουλάπα σου, γι' αυτό. Α, ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, με συμβουλεύεις. Hey, μην τα βάζεις με την Τζούλη τώρα. Hey, χαμένη γεια! Κορίτσια, θέλετε να αγοράσετε κάτι από μένα? Έχω καλλιντικά, βούρτσες για make-up. Θέλουμε. Όχι. Ναι, φυσικά δεν θέλει να αγοράσει κανένας τίποτα από μένα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όλοι μόλις ανακαλύπτουν ότι θέλω με αυτά τα λεφτά να αγοράσω ένα καινούριο iPhone, αρνούνται να αγοράσουν οτιδήποτε από μένα. Ναι, κορίτσι, το εγώ καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος πραγματικά. Με το που ακούνε ότι είναι για το iPhone το καινούριο, όλοι αρνούνται.
Κορίτσια, αυτό λέγεται ζήλια, ζήλια. Διάνο, τι έχεις εκεί πέρα, έχεις τίποτα για το πρόσωπο, κάτι για νηδάτωση. Έκαμε μια μάσκαρα. Ρε κορίτσια, Τζίνι, είμαστε για να κάνετε ευχές. Έτσι, λίγο δεν μπορώ να σου πάρω τίποτα, χάλασα τα λεφτά μου για τη Wonderland. Διάνο, θα αγόραζα κάτι, αλλά δεν έχω λεφτά. Διάνο, θα αγοράσουμε κάτι αύριο. Το όλο θέμα είναι να πάρουμε λεφτά από το σπίτι. Εντάξει, κορίτσια, ευχαριστώ. Αγοράστε κάτι αύριο. Εσείς αγόρια είστε πολύ τσιγκούνιδες. Ω, κορίτσια, πάλι, γεια. Μόλις είδαμε τη μασκότ και τώρα έχει γίνει κορίτσι μασκότ. Η μασκότ λογοβδίτσα. Αγόρια, μα τι λέτε. Ακούστε, μπασκετμπολίστες, θέλετε να αγοράσετε καλλιτικά από τη Διάνα. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, βασικά εγώ θα ήθελα να σίδερω για τα μαλλιά μου τα υπέροχα. Κορίτσια! Μπασκετμπολίστες λοιπόν, έχει πολλά ωραία πράγματα τη Διάνα. Διάνα, πουλάς κάτι? Ναι, μπασκετμπολίστες, πουλάω γαλλιντικά για κορίτσια. Θέλω να μαζέψω λεφτά για καινούργια iPhone. Το τελευταίο, σε χρώμα του ουρανού. Ω, Διάνα, για μένα μου αρέσει πολύ αυτό το χρώμα. Στο Ρωμαίο αρέσει το μαύρο, βέβαια. Ναι, εγώ θέλω ένα μαύρο. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει σημασία τι θέλετε εσείς βασικά. Θα αγοράσετε κάτι τη Διάνα. Ελάτε, παιδιά, βοηθήστε τη Διάνα να μαζέψει λεφτά για το καινούργιο iPhone. Smile, Τιμούρ, μπορείτε να αγοράσετε κάτι από μένα. Ελάτε, για μένα. Ό,τι θέλετε. Οκ, okay, τι για πες μου, τι πουλάς εκεί. Τέλεια, εγώ θα πάρω κάτι στη Διάνα από τη Διάνα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάπως δωρεά για το iPhone? Όχι, δεν είναι, δεν χρειάζομαι δωρεά για το iPhone. Να μαζέψω λεφτά θέλω. Κορίτσια, πάμε. Κοίτα και το μασκότ σου, έγινε πραγματική κουκλίτσα. Να πάρει, νομίζω ότι η Διάνα παρεξηγήθηκε. Έπρεπε να πάρουμε κάτι από εκείνη. Κοίτα, Κεβ, ο Ζουπ και ο Ζακ δεν ήρθανε καν σε εμάς, τη βλαμμένη. Ναι, μας παράτησαν τελείως. Δεν πειράζει, Κεβ, θα μάθουμε κι εμείς το μυστικό και θα τα καταφέρουμε. Θα γίνουμε φυσιολογικοί και θα λάμψει το σχολείο τότε. Οχ, Ζαλίνα, δεν ήξερα πως είσαι τόσο εγωίστρια. Καλά, δεν είναι και αναγκαίο, μπορούμε απλά να γίνουμε κανονικά παιδιά. Όχι, Κεβ, η Ζαλίνα θα πάρει την εκδίκησή της. Εντάξει, Ζαλίνα, πάρε εκδίκηση, μόνο μην μας διώξουν από το σχολείο. Γεια σας, παιδιά. Καλά άκουσα. Θα πάρει κάποιος εκδίκηση από κάποιον? Γεια σας, δάσκαλε Μάικ. Πώς είναι ο Ζουπ και ο Ζακ? Είναι φυσιολογικοί? Δεν ξέρω, Ζαλίνα, πώς διαβάζουν, αλλά αν δεν είναι καλή στα μαθήματά τους, θα πάρουν πόδια από εδώ πέρα. Και έβησε πολύ καιρό σε αυτό το σώμα ζόμπι και μας έχεις λείψει. Μην ανησυχείς, δάσκαλε Μάικ. Σύντομα θα γίνουμε και εμείς κανονικά παιδιά σαν τους άλλους. Και μόνο σου παρακαλώ, όχι με αυτήν την εμφάνιση. Δάσκαλε Μάικ, θα έχουμε κανονική εμφάνιση. Απλώς πρέπει να βρούμε ένα μυστικό ακόμα. Εντάξει, παιδιά, καλή τύχη με το μυστικό. Αρκεί να μην πάρετε εκδίκηση από κανέναν. Αυτό, δάσκαλε Μάικ, δεν είναι δική σας απόφαση. Και σήμερα μετά από το μάθημα θα δούμε τι πληροφορία θέλουμε να μάθουμε για να γίνουμε κανονικοί. Ζαλίνα, κανένα πρόβλημα. Θα γίνουμε κι εμείς κανονικοί και η ζωή μας θα αλλάξει. Αναρωτιέμαι πώς θα είσαι. Θα γίνω το πιο όμορφο κορίτσι, Κεβ. Λοιπόν, κορίτσια, δεν πρόκειται να πάρω μάλλον το καινούριο iPhone σύντομα. Αλλά είμαι επίσης πάρα πολύ εκνευρισμένη. Έλα, Διάνα, μην είσαι έτσι, όλα χαρά. Κορίτσια, μια χαρά είμαι, μην ανησυχείτε. Όλα είναι καλά. Λοιπόν, ας βάλουμε τις στολές μας, λέω εγώ, να πάμε στα ποδητήρια και να ξεκινήσουμε την προπόνηση. Αφήστε που θέλω να δω πολύ γρήγορα για τη στολή του μασκότ μας. Ωραία, Διάνα, υπέροχη ιδέα. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας, Μπάνι. Ακού, Διάνα, αποφασίσαμε να αγοράσουμε κάτι από σένα τελικά. Χρειαζόμαστε τις βούρτσες για το make-up. Τις μπαντάνες. Θα μας κάνετε έκπτωση, έτσι δεν είναι? Τρέξαν τελικά. Ελάτε, κορίτσια, θα σας δώσω βούρτσες για το make-up. Έτσι κι αλλιώς κατάλαβατε ότι δεν πρόκειται να μας έψω αρκετά για το iPhone. Δεν φτάνουν. Διάνα, είστε πάρα πολύ γενναιόδοροι. Ωραία, δεν χρειάζεται καν να ξοδέψουμε λεφτά τώρα. Και η Διάνα δεν πρόκειται να πάρει και iPhone. Αφού δεν έχει αρκετά λεφτά, δεν έχει τίποτα. Κορίτσια, μην ψιθυρίζετε. Θα αγοράσω στον εαυτό μου iPhone έτσι κι αλλιώς. Αλλά αργότερα. Λοιπόν, πάρτε ό,τι θέλετε από εδώ. Κορίτσια, εγώ θέλω τον καθρέφτη. Κορίτσια, εμείς φεύγουμε. Μόλις βρείτε τι θέλετε να πάρετε, κλείστε την πόρτα και βγείτε μόνες σας. Φυσικά και θα βγούμε μόνες μας. Γεια σου, μασκότ! Ω, μασκότ, έχεις καινούρια στολή, είναι πάρα πολύ γλυκά. Κορίτσια, χαίρομαι πολύ που χαίρεστε. Ελάτε να αλλάξουμε να κάνουμε προπόνηση. Ναι, μασκότ, συμφωνώ μαζί σου. Κορίτσια, ελάτε λοιπόν. Ας δεχθούμε γρήγορα και κάνουμε προπόνηση. Διάνα, τι έγινε? Έχεις πάθει κάτι? Όχι, κορίτσια. Έχω το καινούριο, το iPhone μέσα στην ντουλάπα μου.
Σαν αυτό που ήθελα. Τι? Ναι, κοιτάξτε. Κορίτσια, ελάτε, έχουμε προπονησούλα. Μασκότ, ξέρεις ποιος έβαλε το τελευταίο iPhone στο χρώμα του ουρανού μέσα στην ντουλάπα μου? Και αυτό εδώ? Όχι, Διάνα, δεν είδα κανέναν, δεν έχω καμιά ιδέα. Καλά, ποιος το έβαλε? Διάνα, δεν έχει κανένα σημείωμα. Όχι, κορίτσια, δεν γράφει τίποτα. Διάνα, άνοιξε το. Μπορεί κάποιος να θέλει να σου κάνει πλάκα. Δεν ξέρω, Νατ, είναι πολύ βαρύ το κουτάκι. Έλα, άνοιξε το γρήγορα. Λοιπόν, Διάνα, μήπως έχει κάτι στο κουτί? Μασκότο, δεν ξέρω, το ανοίγω τώρα. Να πάρει, Διάνα, ποιος ήξερε ότι ήθελες καινούριο iPhone? Να, το όλο το σχολείο το ήξερε. Όλο το σχολείο το ήξερε, αλλά ποιος αποφάσισε να το αγοράσει? Να πάρει, Διάνα, είσαι πολύ τυχερή, μα φυσικά. Λοιπόν, παιδιά, να το ανοίξουμε. Ελπίζω τώρα να μην είναι κανένα, καμιά φάρσα ή κάτι τέτοιο, ή κάτι να πετάγεται. 1, 2, 3. Συγχαρητήρια, Διάνα. Με καινούριο iPhone τώρα. Ευχαριστώ. Γεια σας, κορίτσια, γεια σας, μασκότ. Αγόρια, μιλήστε. Ποιος το πήρε αυτό? iPhone. Και μάλιστα μπλε. Το 13 είναι. Κατάλαβα, Διάνα, δεν είναι οι μπασκετμπολίστες. Μα αν δεν είναι οι μπασκετμπολίστες, τότε ποιος είναι? Κορίτσια, εγώ πραγματικά δεν είδα κανένα να το κάνει αυτό. Λοιπόν, καινούριος θαυμαστής, Διάνα, Διάνα, μου φαίνεται ή έχεις πάρα πολλά αγόρια? Μα δεν ξέρει καν από ποιον είναι, έλεος. Να μάθετε και να μας το πείτε. Πάμε, παιδιά. Ναι, κορίτσια, έχω πάθει λίγο σοκ. Παιδιά, εσείς ξέρετε ποιος μου το έδωσε το iPhone αυτό? Φυσικά, χαίρομαι, αλλά έχω πάθει και σοκ με τέτοιο δώρο, είναι λίγο περίεργο. Αν ξέρετε ποιος το έκανε, γράψτε στα σχόλια, κάντε και like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας! Κορίτσια, εσείς τι λέτε δηλαδή, από ποιο να είναι? Δεν έχω ιδέα, Διάνα. Διάνα, αν ξέραμε θα στο είχαμε πει. Εντάξει, κορίτσια, πάμε και σίγουρα θα βρούμε από ποιον είναι αυτό το δώρο, θα το ανακαλύψουμε. Κορίτσια, δεν νομίζετε πως με παχαίνει πάρα πολύ αυτό το κουστούμι? Μασκότ, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Αλλάζουμε ρούχα και πάμε για προπόνηση. Γιατί όλοι με λένε Μασκότ Λαγουδίνα? Είμαι ο Μασκότ Μπάνι.